Τα σέβη μου, εγώ θα σας πω δύο ιστορίες στα 5 δημοκρατικά λεπτά. Το 1947 περίπου τον πατέρα μου που ήσουν ο ιδρυτής της σεξολογίας στην Ελλάδα, η Geschlechtskunde, τότε επιστημονικός συνεργάτης μέχρι το 23-25 στο Βερολίνο, στο Ινστιτούτο Σεξουαλικών Ερευνών, τον παραπέμπει το έκτακτο διαρκές στρατοδικείο στην Θεσσαλονίκη και μέσα στο εισηγητικό των στρατοδικών υπάρχει το εξής, για να μαθαίνουμε. Επειδή ο Ζουράρης ο γιατρός είναι κομμουνιστής, χρησιμοποιώ πρόσχημα δίθεν επιστημονικές απόψεις για να αποποινικοποιήσει την φιλομοφιλία, την ομοφιλοφιλία, και δια του έργου του ο αυνανισμός, το πάθος εις το φως της επιστήμης, υπονομεύει ως κομμουνιστής το μαχητικό φρόνημα του στρατεύματος. Δεν είναι υπέροχο? 40 χρόνια μετά, εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Εσωτερικού. Μου τηλεφωνεί ο φίλος μου, ο μακαριστός πλέον Βελισσαρόπουλος Ανδρέας, και μου λέει: άκου να σου πω, κάναμε το ΑΚΟΕ, που είναι η απελευθέρωση της ομοφιλόφιλης επιθυμίας Ελλάδος, και σου ζητώ να μπεις και εσύ για να φανεί ότι τέλος πάντων δεν είναι διεκδίκηση στενή και τα λοιπά. Λέω: εγώ βεβαίως ευχαριστώ, ήμουν στο Παρίσι. Ήμουν όμως μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού στην Κεντρική Επιτροπή. Κατεβαίνω εγώ από το Παρίσι λοιπόν για μια συνεδρίαση στην Κομμουνιστική Επιτροπή και βλέπω τον υπέροχο, τον Κακομοίρη, τον Κώστα τον Βεροχόπουλο, μαζί με τη μακαριστή, μας Άννη Βρυχαία και τον Μάκη τον Καβουριάρη, στα όρια εγκεφαλικού επεισοδίου, και μου λένε: Κώστα, σε παρακαλώ, μην έρθεις σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Λέω: γιατί να μην έρθεις στην Κεντρική Επιτροπή? Γιατί σε κάναν αντιπρόεδρο του ΑΚΟΕ. Και μου λέω: και μα δεν... Λοιπόν, έρχομαι στην Κεντρική Επιτροπή, και εάν δεν ήταν αυτή η κατάσταση που ήταν, είχα υποστεί τη δεύτερη μετά την Β' Πανελλαδική βαναυσότητα, όταν πήγα να μιλήσω με ένα υβρεολόγιο απερίγραπτο, τα μέλη, τα προοδευτικά του ευρωκομμουνισμού. Βέβαια, μερικοί ήταν από την Τασκένδη, ήταν από το Βουκουρέστι, ήταν παλαιοί κομμουνιστές κλπ. Οι οποίοι με βρίζαν περισσότερο, και κάπου εκεί έληξε το πράγμα. Το τρίτο στοιχείο που θα σας πω είναι το εξής. Το 1903, πότε είναι η φρικτή νύχτα η φρικτή νύχτα της Νιρεμβέργης, όπου 100.000 αποθηριωμένοι εκεί, Γερμανο τσολιά, Γερμανοναζίδες και τα λοιπά, μαζί με τις φωτογραφίες, τις εικόνες του Μάρξ και τα βιβλία και τα λοιπά, υπάρχει ένας καθηγητάκος με γελάκια, του καίνε τα βιβλία και του πετάνε και τη φωτογραφία και ουρλιάζοντας, κανένας δεν τον ξέρει φυσικά, τους 100.000 ναζίδες, και ρωτάω εγώ τον πατέρα μου 30 χρόνια μετά: καλά βρε, τι, δεν είσαι καλά, λέει. Ο καθηγητής μου ήταν ο Μάγνους Χίρσφελτ, ο οποίος είχε τα τρία απόλυτα κακά για τους ναζίδες. Ήταν κομμουνιστής, ο Μάγνους Χίρσφελτ, ο ιδρυτής του Ινστιτούτου Σεξουαλικών Ερευνών, ήταν Εβραίος και ήταν και ομοφιλόφιλος. Κομμουνιστής, Εβραίος και ομοφιλόφιλος. Χειρότερο δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα, να ψηφίζουμε όλοι μαζί το νομοθέτημα του Υπουργού εδώ δια της κυβερνήσεως ή της κυβερνήσεως δια του Υπουργού, και οποιαδήποτε ελαττώματα, όπως και κάποια αριστερή σαχλαμάρα η οποία εμφυλοχωρεί συνήθως, και εγώ το ξέρω γιατί ως γενέσιος είμαι, σε αυτό συμφωνώ με τον ΚΚΕ, εγώ γεννήθηκα αιαμοβούλγαρος, ναι, δεν αλλάζω. Γεννήθηκα αιαμοβούλγαρος και κομμουνιστοσημωρίτης, δεν αλλάζω. Και επομένως να ψηφίσουμε ως έχει, και έχουμε καιρό να το διορθώσουμε. Έλεος πια. Το βιβλίο αυτό είναι το 1929, στη μνήμη του πατέρα μου, το πρώτο του, όπου ακριβώς το έχει. Αυτή την ιστορία δεν την δήθεν δεν αλλάζει και το λέει με μια υπέροχη ελληνική λέξη, διαφορομορφία.